Η Manchester, δεν ξέρω αν το μάθατε, έδωσε 200 εκατομμύρια για να αγοράσει. Έτσι λένε ότι θα δώσει 200 εκατομμύρια, πάρει το Messi. Προσφέρει 200 εκατομμύρια για να αγοράσει τον Messi, αλλά δείτε τι. Θα καταλάβετε. Λέει τώρα η Manchester City θα δώσει, λέει, 200 εκατομμύρια για να αγοράσει το Messi. Μα με 200 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι, εγώ τυπώνω όλη την ελληνική γραμματεία και τη χαρίζω σε όλη την Ευρώπη. Αυτά τα λένε νωρίτερα, Λεωνίδα μου. Τώρα έκανε τη μαλακία η Manchester και θα τα δώσει το Messi. Ψυχούλα, Λεωνίδα, σε μπράβο. Υπάρχουν ευτυχώς τηλεοπτικές εκπομπές που με μεγάλη ευκολία δίνουν δώρα, ωραία, πλούσια δώρα. Που εδώ το σκέπτομαι, ίσως και εκεί είναι λίγο δύσκολο να τα αποκτήσετε. Τέλος πάντων. Πες μου, τι θέλεις. Τα Λουκάνικα είναι στη Δράμα, το Ακροπολείο. Όχι, όχι. Είναι στον Ευρωκόπη. Χάσα από τα βέρνα σιόρε. Πού θα τα πάρουμε εμείς. Θα έρθείτε να πάρετε την καρτούλα από εμάς και πάτε να τα πάρετε μάλλον από εκεί. Κέρδισε. Κέρδισε Λουκάνικα. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί καταρχήν. Κέρδισε Λουκάνικα. Είναι που είναι στη Δράμα. Στη Δράμα κέρδισε τα Λουκάνικα. Ναι. Όπου είναι το κανάλι. Πρέπει να πάει, να πάρει το αυτοκίνητο να πάει στο κανάλι, να πάρει μια καρτούλα και μετά να πάει Ευρωκόπη. Στον Ευρωκόπη για να πάρει, για να πάρει τα Λουκάνικα. Αλλά μέχρι να πάει θα τη ανοίξει όρεξη, άμα το σκεφτεί και λίγο. Είναι λίγο. Σαν βγει στον πηγαιμό για Ευρωκόπη και συνεχίζει το πείμα. Εγώ ήμουν πρώτος δημοτικός σύμβουλος, πρώτος νομάρχης, πρώτος βουλευτής, πρώτος περιφερειάρχης. Με παρακαλούσανε πάρα πολλά στελέχη του κυρίου Σαμαρά να μην παραιτηθώ. Δεν τολμάει κανείς να με κοιτάξει τα μάτια, δυστυχώς. Στις ομιλίες που ο πρόεδρος χαρακτήριζε την εκεί παρουσία μου ως πρωταγωνιστή και σούπερστάρ της Βορειοελλάδος. Είμαι ένας πρωταγωνιστής. Ο πρωταγωνιστής πρέπει να έχει και ένα ρόλο. Εκτός αν γίνεται σύγκριση Ψωμιάδη και Μπαλτάκου. Δεν γίνεται. Ο ένας είναι ποδοσφαιριστής τρίτης κατηγορίας και ο άλλος είναι Μέση. Το Μέση της Νέας Δημοκρατίας, τον Ρονάλντο της Νέας Δημοκρατίας, δεν τον πετάς έξω από το γήπεδο. Αν είστε βουλευτής εσείς, αυτό οφείλεται στον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Δεν σας χρωστάω τίποτε, κύριε Σαμαρά. Τη θέση αυτή που έχετε, τη χρωστάτε στον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Δεν χρωστάω στον κύριο Σαμαρά και στην κυβέρνηση. Αυτή με χρωστά. Χρωστάω μόνο στο λαό, σε κανέναν άλλο. 32 χρόνια πρωτεύω. Επικοινωνήσαμε με το ιατρικό κέντρο και μας είπαν ότι νιώθει καλύτερα ο Παναγιώτης. Νερά, πολλά νερά, Παναγιώτη. Πολύ νερό. Βοηθάει το νερό, βοηθάει στα πάντα τελικά, ρε παιδιά. Έτσι, βοηθάει στα πάντα. Δείτε αυτό το απόσπασμα, γιατί περνάμε στο νούμερο 24 σε 3 αποσπάσματα μέσα από την Βουλή. Δείτε αυτό το απόσπασμα μέσα από τη Βουλή. Είναι από την Καβάλα ο πρόεδρος και έχει σύγχυση με τον Πειραιά. Τι να κάνουμε, δηλαδή, όλοι οι Ολυμπιακοί πρέπει να είμαστε. Είμαστε και Παοξίδες, είμαστε και άλλες ομάδες. Και Εθνικός Πειραιά. Κρατηθείτε στο ότι όλοι είμαστε Ολυμπιακοί για να έχετε και την πλειοψηφία. Όχι, δεν θα πει ότι η πλειοψηφία δεν έχει τη θέση της. Την έχει και είναι ισχυρή. Μπορεί να είστε πλειοψηφία, αλλά στις καρδιές του κόσμου δεν είστε μόνο Ολυμπιακοί, είναι και άλλες ομάδες. Κύριε Πρόεδρε, αρκεστείτε στα αντιολυμπιακά σας αισθήματα. Δεν μας ενοχλεί. Δεν είμαι Ολυμπιακός, είναι απλό. Εντάξει, όπως η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι Ολυμπιακή και γι' αυτό ακριβώς είμαστε μια μεγάλη ομάδα που συνέχεια θα παίρνει για πολλά χρόνια τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, να έρθουμε. Ελάτε τώρα στη Θεσσαλονίκη να δούμε μετά το 2-1. Την παρακολουθούσαν. Τη συνεδρίαση την παρακολουθούσαν, όπως είπα, είδατε και οι μαθητές δεν ήταν. Ναι, παιδιά από σχολεία πρέπει να ήταν στον εξώστη. Είτε το Ραπτόπουλο που δείχνουμε εμείς εδώ πάνω. Πιο πολιτικός είναι εκείνο. Πιο πολιτικός είναι. Ενώ στο νούμερο 6, κυρίες και κύριοι, άρε Νίκο Κωνσταντινίδη, ο μόνος άνθρωπος στην ελληνική τηλεόραση που τα λέει τα πράγματα όπως πρέπει να τα πει, είναι ο Νίκος Κωνσταντινίδης. Και μπορεί να μπήκε ο γιος του Μπαλτάκου και να έκανε. Ζιουζίτσου κουνγκ φου. Χόρτα και τα λοιπά στους Ζαυγίτες, αλλά αυτές είναι οι πρώτες, πρώτη τηλεοπτική καταγγελία καράτε. Αυτοί που μας κατέστρεψαν, αυτοί που σκανδάλισαν, αυτοί που σάπισαν, αυτοί που έκλεψαν, αυτοί που άρπαξαν, αυτοί που ρήμαξαν τον τόπο, μας ξαναζητούν να τους ξαναψηφίσουμε. Και οι άλλοι, ψηφίστε μας λέει και θα τα αλλάξουμε όλα. Να πάρεις μια πετσέτα και να τους κυνηγάς το κεφάλι. Τι θα αλλάξετε, ρε λαμόγια, αφού όλοι ανήκουν σε οργανώσεις. Άλλο στη Δύση, άλλο στην Ανατολή, άλλο πάνω, άλλο κάτω, άλλο στην Πεθερά του, άλλο στην Γομενά του, άλλο στη Μασονία, άλλο στον Κομμουνισμό, άλλο στον Φασισμό, άλλο στον Χιτλερισμό, άλλο στον Σοσιαλισμό, άλλο στον Καπιταλισμό. Τα κέρατά σας τα δίφορα. Πες τα ρε Νικολάρα. Πες τα.